Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Τοσκάνη της Ελλάδας. Αν και όσοι έχουν επισκεφθεί την Εμαία, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, με ευκολία θα χαρακτηρίζαμε το ιδιαίτερο εκείνο μέρος της γειτονικής χώρας ως την Εμαία της Ιταλίας. Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτή την ευλογημένη περιοχή? 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κορίνθου και σε υψόμετρο μόλις 312 μέτρων βρίσκεται η κομμόπολη αυτή που συνδυάζει τα πάντα. Αρχαιότητα, μυθολογία, σύγχρονη ιστορία. Ο πρώτος οικισμός καταγράφεται το 1500 π.Χ. στο ύψομα Τσούγκιζα, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική περιοχή από τον 6ο έως τον 3ο αιώνα π.Χ. Η περιοχή ήταν μεταξύ άλλων το ορμητήριο του Κολοκοτρώνη και των πρωτοπαλίκαρών του, αλλά και το υπόλοιπο χωριό πήρε μέρος ενεργά στον αγώνα κατά των Τούρκων με αρχηγό το Δανιήλ Μπαμπούκι. Η Παναγιά του Βράχου, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, βρίσκεται γκατζωμένη στο μέσο ενός σχεδόν απόκριμου και βραχώδους όρους, το Πολύφεγγο, το λεγόμενο Βουνό της Παναγίας. Εντός του Σπηλαίου υπάρχει το Ναΐδριο και το Καθολικό, και σήμερα αποτελεί ιερό προσκύνημα πανελλήνιας ακτινοβολίας και σεβασμού. Η Μονή απέχει από την Εμαία μόλις ένα χιλιόμετρο. Στο νότιο τμήμα του Βράχου μπορείς εύκολα να δεις ένα μοναδικό μεσαιωνικό οικισμό, τα απομεινάρια του οποίου μαρτυρούν ότι τα σπίτια είχαν κτιστεί εφαπτώμενα το ένα στο άλλο, ενώ στη ρίζα του Βράχου υπάρχει δεξαμενή νερού, προφανώς για την ίδρυυση του οικισμού. Στην κορυφή του Πολυφέγγους υπάρχουν επίσης ερείπια ογκώδους τείχους με πολεμίστρες. Πρόκειται για το μικρό Φρούριο που έλεγχε τη στενή είσοδο προς την Εμαία. Στον κατάλογο των Φρουρίων του Πριγκιπάτου Μοραίος του 1377 αναφέρεται ως Σάντο Τζεόρτζιο Ντε Πολυφέγγο, ενώ σε κείμενα της Τουρκοκρατίας αναφέρεται με το όνομα Άγιος Γεώργιος, που ήταν η τότε ονομασία της Εμαίας. Δήμαρχε, Παναγιά του Βράχου. Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Νεμαίας. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα σημαντικότερα τοπόσημα του Δήμου της Νεμαίας. Πέραν αυτού, σαφώς υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά για τα οποία είναι ονομαστή και εξακουστή και γνωστή η Νεμαία. Εδώ όμως, πέρα ότι χρονολογείται η ύπαρξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων από τον 6ο αιώνα, κατά την εκτίμηση της εφορίας αρχαιοτήτων εδώ στην Κόρινθο, έχει παίξει και σημαντικό ρόλο η περιοχή και το σημείο αυτό όλα τα χρόνια που κατά καιρούς εισβολής έρχονταν στην περιοχή και έφευγαν οι κάτοικοι από απέναντι της Νεμαίας και έρχονταν ευρώ να δουν καταφύγιο και πάνω κυρίως το κάστρο. Πάνω ακριβώς από αυτό το βράχο. Ο βράχος αυτός θυμίζει μετέωρα. Ναι, είναι έτσι. Θυμίζει πολύ πραγματικά μετέωρα. Είναι έτσι. Υπάρχει λοιπόν κάστρο που έφευγαν τότε οι κάτοικοι με το που ενημερώνονταν ότι απειλούνται. Ακριβώς. Έφευγαν από το χωριό και ανέβαιναν. Και ανέβαιναν επάνω, ναι, για να βρουν ένα ασφαλέστερο καταφύγιο και να προστατευτούν. Σημαντικό ρόλο επίσης αυτή η περιοχή εδώ έχει παίξει κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821, της Επανάστασης. Με αποκορύφωμα τη μάχη των Δερβενακίων. Τα Δερβενάκια από εδώ σε ευθεία γραμμή είναι πάρα πολύ κοντά. Εδώ ήταν το ορμητήριο των αγωνιστών υπό την ηγεσία του Κολοκοτρώνη. Στην Εμαία μέσα έβγαλε αυτό το μπύρινο λόγο εμψυχώνοντας τους Έλληνες αγωνιστές. Αυτό που βλέπουμε πάνω αριστερά, αυτή τη στιγμή που το λέμε εμείς αρχονταρίκι, εγώ όταν ήμουν μικρός και ακόμα κάποιοι μεγαλύτεροι το λένε, το λέγαμε νοσοκομείο. Γιατί? Ναι. Γιατί κατά την περίοδο εκείνη λειτουργήσε ως νοσοκομείο. Και σε περίπτωση αποτυχίας από τους ανθρώπους που έχουν καταγράψει την Επανάσταση, τις μάχες των Δερβενακίων, εδώ πάλι θα ήταν το κέντρο αναφοράς όλων των αγωνιστών. Και εδώ γίνεται και η περιθέλευση των τραυματιών του. Εδώ είναι γνωστό στο σημείο, στο νοσοκομείο που ερχόντουσαν, ναι, ήξεραν, ναι, εν πάση περιπτώσει, ότι έτσι θα βρουν τις πρώτες βοήθειες. Τις πρώτες βοήθειες, ακριβώς. Άρα λοιπόν από εδώ ξεκίνησε ο Κολοκοτρώνης και έκανε μια αποστολή. Εδώ ήταν το ορμητήριο. Η οποία είχε και κομβική σημασία για την εξέλιξη του αγώνα η μάχη αυτή, έτσι. Γενικότερα είναι ένα σημείο, Δήμαρχε, που
από την αρχαιότητα είναι σε τέτοιο κομβικό σημείο που το χρησιμοποιούσαν και έχει γίνει μάλιστα και βορρά πολλών δυνάμεων. Δηλαδή και οι Τούρκοι το ήθελαν, νομίζω ότι η Βενετή ήταν πρώτη και αυτή. Η Ενετή. Και κατά καιρούς εναλλάσσονταν αυτοί. Δηλαδή τα ιστορικά δεδομένα είναι τέτοια που εναλλάσσονταν οι περιοχές ανά την Ελλάδα όσον αφορά τον κατακτητή τους. Όλη η Ελλάδα είναι ταλαιπωρημένη και η Πελοπόννησος που ήταν και το κέντρο, μπορούμε να πούμε, του επαναστατικού αγώνα. Αλλά πέραν αυτού η Νεμαία, πέρα από την, από την αρχαία εποχή που έχουμε καταγεγραμμένη εμπειρία για να το τι συνέβη, πώς συνέβη κλπ. Τα Νέμεα, η Νεμαία, μην ξεχνάτε ότι είναι γνωστή από το πιο αρχαίο μύθο, το λιοντάρι της Νεμαίας. Το λιοντάρι της Νεμαίας. Έτσι. Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή. Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή. Δηλαδή, ακούγοντας Νεμαία και ένα παιδί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είναι, γιατί η μυθολογία παντού έχει την έμφαση και την εξέλιξη και την εκπαίδευσή της, όταν ακούει Ηρακλής, λιοντάρι Νεμαίας, δηλαδή είναι λέξεις και έννοιες που έχουν ταυτιστεί πλέον μαζί, μεταξύ τους. Ο Ηρακλής έφυγε από τη Θήβα και μαζί με τον ανιψιό του, τον Ιόλαο, πήγε στις Μυκήνες για να υπηρετήσει τον Ευριστέα. Ο Ευριστέας τον έστειλε να κάνει τους 12 άθλους. Ο πρώτος άθλος ήταν να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας. Τυχαίο. Σήμερα, απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης, δεσπόζει το άγαλμα του Ηρακλή, που φαίνεται να υποτάσσει το μυθικό τέρας. Από το μύθο λοιπόν και μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, την αρχαία εποχή, από το 1500 υπάρχουν καταγεγραμμένες πηγές ύπαρξης ζωής και δραστηριοτήτων ανθρώπινων. Όλες αυτές οι διαδικασίες, τα Νέμεα, ο ναός του Νέμιου Δία, όλα αυτά... Τα Νέμεα, γιατί πολλοίς κόσμος δεν το θυμάται, δεν το γνωρίζει, ήταν η μία από τις τέσσερις πανελλήνιες αθλητικές εκδηλώσεις στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Και έτσι, αν κάποιος κατάφερε να κερδίσει και τις τέσσερις, Ολυμπιακούς αγώνες δηλαδή, Πίθια, Ίσθμια και Νέμεα, ήταν ουσιαστικά ο καλύτερος στην κυριολεξία του χωριού. Είναι γεγονός. Επίσης, εκείνο που θέλω να πω, ότι εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται η αναβίωση των Νέμεων Αγώνων με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Αναβίωση. Υπάρχει Σύλλογος Αναβίωση στην αρχαία Νεμαία. Ένας από τους πρωτεργάτες ήταν και ο γνωστός καθηγητής, ο κύριος Μίλλερ, ο οποίος υπάρχει ο άνθρωπος, ας πούμε, και είναι μια χαρά. Και χαιρόμαστε κι εμείς που είναι αυτός μια χαρά. Έχει γίνει αναβίωση με πολλές συμμετοχές, εκατοντάδες και χίλιες και πολλές φορές συμμετέχοντες μόνο στα αγωνίσματα, τα οποία κατά ηλικία γίνονται κάθε 4 χρόνια. Βέβαια τώρα, εν μέσω των γεγονότων αυτών που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα, δεν έχουν γίνει, αναβλήθηκαν. Γιατί να γίνουν πέρυσι, πήραν μια αναβολή για φέτος, προφανώς ότι φέτος θα γίνουν. Έτσι. Έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Είναι ένα μέρος εκεί απείρου κάλους. Έχει ανακαλυφθεί η στοά που μπέμπαιναν μέσα οι αθλητές. Και πραγματικά, εγώ προσωπικά που το έζησα, αισθάνεσαι ένα δέος όταν εκεί βλέπεις, πατάς το ίδιο χώμα με αυτό που πατούσαν οι αθλητές πριν από 2.000 χρόνια. 2.500 χρόνια. Κάθε σημείο της ευρύτερης περιοχής και ένα γεγονός. Εδώ, παραδείγματος χάρη, έγινε η τελευταία νίκη των Σπαρτιατών επί των Αθηναίων. Κάπως έτσι έληξε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Τα Νέμεα, επίσης, δεν ήταν απλοί αγώνες. Θεωρούνταν ένα από τα 4 σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της αρχαιότητας. Ολυμπιακοί αγώνες, Πίθια, Ίσθμια και Νέμεα, πανελλαδικοί αγώνες. Ο αθλητής μάλιστα που κέρδιζε και στις 4 διοργανώσεις της αρχαιότητας, έφτανε στο αποκορύφωμα της δόξας του. Oh,
Δήμαρχε, τι σημαίνει για σένα τούτος εδώ ο τόπος? Καταρχήν, ο τόπος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, έχω τις, όλες τις παιδικές μου αναμνήσεις, πολλές από τις εφηβικές μου και μετά με την ωριμότητά μου. Είναι ο τόπος που έκανα την οικογένειά μου, μεγαλώνω τα παιδιά μου. Και όπως ο τόπος του καθενός, για μένα είναι μια ανεξάντλητη σχέση αγάπης και ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα και με την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν κάποια στιγμή να υπηρετήσω εγώ τον τόπο. Ήθελες να υπηρετήσεις τον τόπο σου, έβλεπες όμως ότι γίνονταν και κάποια κακώς κείμενα, κάποια στραβά, ενδεχομένως να οραματίζεσαι διαφορετικά την περιοχή. Τι ήταν αυτό το οποίο σε οδήγησε να βάλεις υποψηφιότητα? Ο κάθε άνθρωπος και ο καθένας που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά με τα κοινά έχει τη δική του φιλοσοφία, το δικό του τρόπο σκέψης, τη δική του αντιληπτικότητα και το δικό του πλαίσιο δράσης απέναντι σε αυτά που ως πολίτης θεωρεί κακώς κείμενα. Σαφώς σε όλους που διαχειρίζονται κάποια πράγματα δεν είναι όλα, πώς να το πω έτσι, με την έννοια της εύκολης διαχείρισης και της καλής άποψης των πραγμάτων. Θα τύχουν και αναποδιές, θα γίνουν και λάθη. Όμως θεωρώ ότι αυτός που πραγματικά αγαπάει έναν τόπο και αισθάνεται πολίτης, ας είναι δήμαρχος ή ας έχει κάποιο αξίωμα, άλλωστε για μένα η θέση δεν καταξιώνει τον άνθρωπο. Είτε αντίθετα, είσαι ο πρώτος πολίτης, είτε είσαι ο τελευταίος πολίτης, ναι, έχεις εσύ ίδιες υποχρεώσεις. Η πολυθρόνα, η καρέκλα δεν καταξιώνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να δώσει αξία στο θεσμό, ανάλογα τη συμπεριφορά του, τον τρόπο που θα διαχειριστεί τα ζητήματα που ταλανίζουν την περιοχή και με τη συνέπεια όλων των άλλων. Αν σου ζητούσα να μου πεις τα τρία βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα εδώ η Νεμαία, ολόκληρη η περιοχή της Νεμαίας, ποια θα ήταν αυτά? Κοιτάξτε, το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και με δεδομένες τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε σαν χώρα, που σε εμάς είναι και μια συνέχεια μετά την οικονομική κρίση, ό,τι πήγαμε να ανακάμψουμε λίγο είναι η πανδημία, γιατί τα προϊόντα μας είναι κατά βάση εξαγώγημα και η κορυφαϊκή σταφίδα, αλλά και, και τα κρασά μας, τα πολύ διαφημισμένα. Πολύ διαφημισμένα κρασιά. Έτσι, και φημισμένα. Υπάρχει αυτή η δυστοκία στην αγορά. Δυστυχώς, η Νεμαία έχει πληγεί οικονομικά και ευελπιστούμε όσο δυνατόν γρηγορότερα να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουμε σιγά σιγά πάλι να ανακάμψουμε. Σίγουρα δεν το βάζουμε κάτω. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κατά την άποψή μου δεν θα μπορέσουν δυστυχώς να ξανανοίξουν, γιατί ήδη τους έχουν καταρακώσει τα χρέη, τα πάγια κλπ. Αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Η οικονομική κρίση, επιτρέψτε μου να πω, ακόμα βρίσκεται μέσα στο σπίτι του καθενός. Όταν θα ανοίξει η αγορά, τότε θα βγει στην αγορά. Και επιδεινώθηκε τώρα που είναι κλειστή η εστίαση τόσους μήνες. Μα το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Εντάξει, εκ των πραγμάτων όμως δεν υπάρχει και άλλη συνταγή. Εμείς πρέπει να σταθούμε πάλι όρθιοι και να μπορέσουμε να, ό,τι καλύτερο, για να ξεπεράσουμε γρήγορα όλο αυτό που μας συμβαίνει. Μαθαίνω ότι είσαι άνθρωπος που κυκλοφορείς. Δεν κρύβεσαι. Δεν κάθεσαι μέσα σε ένα γραφείο. Είσαι δίπλα τους. Κυκλοφορείς όπως κυκλοφορούν όλοι. Όταν σε βρίσκουν στον δρόμο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σου ζητάνε? Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του πρόβλημα, ας το πούμε έτσι. Από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι ο καθένας μέσα στο μυαλό του μπορεί να θεωρεί το πρόβλημα το δικό του σαν υπέρβλητο. Όπως έχει γραφτεί, στενοχωριόμουν που δεν είχα καινούργια παπούτσια, όπως που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Έτσι. Όμως ο πολίτης, κατά την άποψή μου, πρέπει να διαμαρτύρεται, πρέπει να διεκδικεί. Όμως, πάντα, οι ανάγκες και τα προβλήματα είναι περισσότερα από τις δυνατότητες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε. Και αποτέλεσμα όλο αυτό ποιο είναι, ορθολογιστικά αν το πάρεις, τι κάνεις? Ιεραρχείς προτεραιότητες, ανάλογα τις δυνατότητες αντιμετώπισης που έχεις και στοχεύεις επάνω εκεί. 1, 2, 3, 4 και θα προχωρήσεις και καλώς εγώ των πραγμάτων κάποια στιγμή μπορεί να δοθεί και η δυνατότητα να τηλεσφορήσει όλη η διαδικασία. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα ποτέ. Να σου θέσω διαφορετικά, γιατί συγκεκριμένο δεν μου είπες, μου το γενίκευσες. Ποιο είναι το πιο
αυτό που όταν σου είπαν ότι ρε Δήμαρχε, φτιάξ το αυτό επιτέλους, είπες, κοιτάξτε, έχει δίκιο. Πρέπει να το κάνω άμεσα. Ο κόσμος, σας λέω, ναι, και πάλι, έχει δίκιο. Σε οτιδήποτε και αν ζητήσει, κατά 90% έχει δίκιο. Δεν έρχεται ο άλλος εύκολα να σου ζητήσει κάτι, αν πραγματικά δεν τον προβληματίζει και δεν τον θίγει. Το βασικό πρόβλημα της περιοχής αυτής, αν πάρουμε τον αστικό ιστό, πέρα από την παραγωγική διαδικασία που σας είπα, είναι πληττόμενη άμεσα και έχει συσχετισμό ευθείο με την οικονομική δυνατότητα του καθενός, είναι ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης. Το σύστημα διαχείρισης των λιμάτων. Ήδη εδώ και λίγο διάστημα καταφέραμε αυτό το έργο και εντάχθηκε ένα μεγάλο έργο της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο ΕΣΠΑ. Ευελπιστούμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει όλες τα μικροεμπόδια. Αυτό θέλω να πω, είναι μια προσπάθεια αρκετών δημοτικών αρχών παραπίσω. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι σχεδόν να δημοπρατήσουμε, δηλαδή σε ένα διάστημα 2 μηνών θα δημοπρατηθεί και θα αρχίσει με έναν ορίζοντα διετίας, ναι, ίσως και λίγο παραπάνω, για να μπορέσει να λυθεί το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Μπορεί να ταλανίζει την μεγάλη κοινωνία δεκαετίες, μπορώ να πω. Άρα έχει βάλει μπροστά για να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Έχει πάρει τον δρόμο. Είναι προτελεσμένων δράσεων και γεγονότων. Έτσι. Θα έλεγε κανείς το εξής. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία πρώτα απ' όλα άνετα της βάζουμε τον τίτλο «Η Τοσκάνη της Ελλάδας». Ξεκινάμε από αυτό το σημείο, από αυτό το κομμάτι. Κρασιά, εινοποιία λοιπόν. Σταφίδα. Σωστά τα φαντάζομαι τα λέω. Αρχαιολογικοί τόποι. Η Παναγιά του Βράχου, που όπως μας είπατε, ακόμα και τις πιο άσχημες ημέρες πριν την πανδημία, εδώ που ήρθαμε θα βλέπαμε τουλάχιστον 2-3 λεωφορεία. Είναι έτσι, λοιπόν, είναι έτσι. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι πρόκειται για ένα πλούσιο τόπο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι υπάρχουν αποθέματα τουλάχιστον για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Υπάρχουν αποθέματα, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε ρυθμούς και τρόπους σκέψης και δράσης καθημερινότητας, να εξυγχρονιστούμε, να προχωρήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε εάν αυτούς τους θησαυρούς εντός εισαγωγικών που έχουν, τα αρχαιολογικά μας ευρήματα και τα μνημεία μας, τα μεγάλης και φημισμένης ψήφας στα χείλια μας και κρασιά μας. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ποιος κάνει κάπου αλλού κάτι πιο πετυχημένο, μια άλλη χώρα είναι παραγωγική για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τους καινούριους ρυθμούς. Πρέπει να ξεφύγουμε από κάποια συγκεκριμένα κλισέ που έχουμε. Αυτή είναι η θεώρηση δική μου. Και πιστεύω ότι και οι περισσότεροι εινοποιοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα σαφώς και από μένα το αντικείμενο και έχουν δει και παραπάνω πράγματα όσον αφορά τον τομέα τους, συμφωνούν με αυτό. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει όμως αυτό, για να μπορέσει να πούμε ότι έγινε μια συνολική αναπτυξιακή αλλαγή για την κοινωνία, πρέπει πρώτα-πρώτα να τακτοποιηθεί οικονομικά ο παραγωγός, αυτός που καθημερινά παλεύει με τα χέρια και με μαγαζί ξεσκέπαστο. Φανταστείτε λοιπόν, είναι έρμεο, είναι ρίσκο και φέτος η χρονιά είναι από τις επικίνδυνες χρονιές, γιατί φέτος είχαμε ζεστό χειμώνα, τα αμπέλια μας έχουν προχωρήσει, θα μπορούσα να πω όπως λέμε εμείς εδώ, και μια ενδεχόμενη παγωνιά θα μπορούσε να είναι η καταστροφή. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Έχουμε αντιμετωπίσει με χαλάζι, αστέγες. Ο Ελγά λοιπόν είναι δίπλα σας. Ο Ελγά, όπως όλη την Ελλάδα, άλλες φορές είναι δίπλα μας, άλλες φορές πάει παραδίπλα μας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν πάρεις καταστροφή, δεν αποζημιώνεις. Ειδικά η περιοχή δικιά μας. Γιατί εμείς έχουμε ποιοτικά σταφύλια. Δεν είναι σταφύλια της σειράς. Τι να αποζημιωθεί. Δυστυχώς αντικειμενικά δεν αποζημιώνεται. Αλλά σας λέω, η ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει, γιατί αν ο παραγωγός δεν τη δει την ανάπτυξη αυτή, δεν πρόκειται να συνενέσει. Και όταν λέω δεν πρόκειται να συνενέσει, δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Θέλω να κλείσουμε με μία ερώτηση που την έχω στο μυαλό μου και μου τριβελίζει στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα. Πώς αρέσει να σε φωνάζουνε, δάσκαλε ή δήμαρχε? Δήμαρχος είμαι τώρα, δάσκαλος θα είμαι και πάντα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μας είπαν οι ντόπιοι
ήταν ότι κανείς δεν φεύγει από την Εμαία αν δεν δοκιμάσει τα περίφημα κρασιά της περιοχής. Το αγιορείτικο μάλιστα, το αυθεντικό αγιορείτικο, είναι από την Εμαία. Όλα τα άλλα, οι ντόπιοι πάντα παραγωγοί, το θεωρούν ότι είναι απλά απομιμήσεις. Πηγαίνοντας προς το κτήμα Μπαϊρακτάρι, συναντήσαμε μία διάσημη για τη Βρετανία πέστρισε. Η Κωνσταντίνα Μαστραχά έφυγε από το Λονδίνο και ήρθε στην περιοχή για να συνδυάσει σύγχρονες γεύσεις και τεχνικές με παραδοσιακά προϊόντα που βγάζει η ελληνική και όχι μόνο γη. Εκμεταλλεύτηκα το γεγονός και την αγκάρεψα να μας φτιάξει κάτι γρήγορο προκειμένου να το συνδυάσουμε με τι άλλο, με κρασί Νεμαίας. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσω πάνω σε μία pastry chef, η οποία κιόλας βρισκόταν στο Λονδίνο και έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε και έχει κάνει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει εκεί στη Βρετανία, στο Λονδίνο γενικότερα, και να μην σε φέρω να μαγειρέψεις. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, γι' αυτό σε έφερα στο καλύτερο σημείο. Κτήμα Μπαϊρακτάρης. Και θέλω να μου πεις εδώ, εντάξει, στο τσακ μπαμ βέβαια, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έδωσε και πάρα πολύ χρόνο. Δεν μπορούσα να σου δώσω παραπάνω χρόνο. Οπότε κάτι το οποίο είναι έτσι γρήγορο και πολύ εύκολο, τελευταία στιγμή, σκέφτηκα να κάνουμε μία ποτάτο σαλάτα. Ωραία. Με δικά μας εδώ πέρα τοπικά προϊόντα, το μαρουλάκι μας, την πατατούλα μας. Θα βάλουμε είναι κοινόα. Κοινόα. Κοινόα και κουκουνάρι, το οποίο το έχουμε καβουρδίσει λίγο για να μας δώσει έτσι ένα ωραίο άρωμα. Και εννοείται ότι στο τέλος θα βάλουμε και μία πάρα πολύ ωραία σάλτσα dressing. Ναι. Το οποίο είναι μυστικό και θα πούμε ακριβώς πώς είναι στο τέλος. Μάλιστα. Μου μυρίζει κρασί Νεμαίας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Okay. Εδώ πέρα έχω ψιλοκόψει την πατάτα, είναι οφτή. Εμένα μου αρέσει περισσότερο να είναι οφτή, να μην την βράσουμε. Δίνει και διαφορετικά έτσι αρώματα. Οπότε βάζουμε στον μπολ μας. Πατατούλα από τα μέρη μας, φαντάζομαι. Εννοείται. Δηλαδή, φαντάζομαι εκτός από το κοινόα το οποίο δεν βγαίνει εδώ έξω στην αυλή. Όχι, όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει. Αλλά εντάξει, μας δίνει κάτι διαφορετικό. Βάζουμε λοιπόν και την κοινόα μας εδώ πέρα μέσα. Πολύ έχει αρχίσει το αυτό. Εγώ προσωπικά δεν το πολύ. Αν πα πει το. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα, έλεγε η γιαγιά μου. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Βέβαια, αυτό συγκεκριμένο το έχω βράσει και έχω βάλει και λίγο ζωμό λαχανικών. Ώστε να πάρει και περισσότερη γεύση. Και βάζουμε λοιπόν και λίγο κουκουνάρι μέσα. Δικό μας. Να το πούμε αυτό. Δικό μας κουκουνάρι. Λοιπόν, και θα βάλουμε και λίγο. Από αυτό το dressing, το οποίο θα σου αποκαλύψω το μυστικό στο τέλος. Βλέπεις τι ωραίο χρώμα είναι, έτσι. Θέλω πάρα πολύ να μου πεις μετά στο τέλος τι πιστεύεις, πώς θα σου γευτεί αυτό στο τέλος. Λοιπόν, ωραία. Βλέπεις έτσι απλά πραγματάκια. Σιγά, μην περιμένω εγώ στο τέλος. Μη. Θα το ξαναχρησιμοποιήσεις. Ναι, θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Παρόλο που δεν είμαι ειδικός. Λίγο, θα βάλουμε λίγο ακόμα. Εδώ πέρα, βέβαια, θα δείτε εδώ πέρα στο πιάτο, έχουμε βάλει ήδη το μαρούλι. Δεν μ' αρέσει να το κόβω, γιατί άμα το κόψεις, ξέρεις ότι χάνει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά του. Μάλιστα. Γι' αυτό οι περισσότεροι το κόβουν με το χέρι, όχι με το μαχαίρι, και γενικότερα είναι καλύτερο όταν μπορείς και να το φας έτσι σαν φύλλο. Το παίρνεις δηλαδή, χράτσε, ναι. Κατευθείαν, ναι. Λοιπόν, ο Bugs Bunny, όχι, αυτός θα τρώγε καρότο. Συμπάθουμε, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα λοιπόν θα το στήσουμε εδώ πέρα στο πιάτο μας. Έχω βάλει, όπως σας έχω πει εδώ πέρα ήδη, τα φύλλα μαρουλιού. Έτσι εδώ πέρα το βάλουμε, φαίνεται έτσι όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ γευστική. Αν μας έβλεπε η γιαγιά μου, ξέρεις, θα έλεγε. Δεύτερη φορά που την επικαλούμε εμάς. Δεν ξέρω. Τι, για πες. Βάλ το πουλάκι μου μέσα στο πιάτο να το φάμε τόση ώρα. Όχι, όχι. Ναι. Θέλουμε να είναι και έτσι, όμορφο, καλέσθητο. Okay. Εσύ εδώ γενικότερα στην περιοχή, τι είναι, την εγκαταλείψαμε την Αγγλία, το Λονδίνο. Ναι, την εγκαταλείψαμε. Καλά ήταν, τα τελευταία 3,5 χρόνια ήμουν εκεί. Nice. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ναι, έχω δει κιόλας εκεί στα social media. Ναι. Φτιάχνεις, λέει, κάτι brownie, κάτι ιστορία με κολοκύθι μέσα. Εννοείται. Γενικότερα,
Είμαι μια διαφορετική φιλοσοφία. Ασχολούμαι περισσότερο με vegan, gluten free, sugar free. Ναι. Και με άτομα τα οποία έχουν αυτοάνοσα νοσήματα, είναι διαβητικοί. Οπότε προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε και τις ανάγκες των ατόμων αυτών. Με άτομα τα οποία κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν από τη WWF ως προστατευόμενα είδη, παραδείγματος χάρη. Είναι και για αυτούς. Είναι και για αυτούς. Αν θέλουν κάτι εναλλακτικό, να φάνε ένα γλυκό το οποίο απλά δεν θα τους δώσει τόσες πολλές θερμίδες και θα είναι και στο ίδιο επίπεδο σε κομμάτι γεύσης. Θα σε χρειαστούμε και εγώ και ποιος άλλος? Κάποια από το συνεργείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωραία, λοιπόν, να τελειώσουμε λοιπόν το πιάτο μας. Αυτή λοιπόν έχω κάνει μια πάρα πολύ γρήγορα σάλτσα dressing. Ναι. Εννοείται ότι είναι, έχουμε βάλει κρασί μέσα, νεμαία, κόκκινο. Κόκκινο κρασί νεμαίας. Μπαϊρακτάρης, μπαϊρακτάρης. Exactly. Μάλιστα, ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα το βλέπω. Βλέπω τη συνεννόηση εδώ πέρα να έχει γίνει γενικότερη. Να το ρίξουμε και λίγο έτσι. Ωραία. Από... Εσύ πρώτα απ' όλα σταμάτα να τρως. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Νίκος Μπαϊρακτάρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που μας υποδέχτηκες στο χώρο σου. Τι καλό είναι αυτό το οποίο μας έχεις φέρει? Έχουμε μία νεμαία 100% γεωργίτικο του 2016. Είναι η πιο κλασική ετικέτα της νεμαίας και του κτήματός μας. Αυθεντικό αγιοργήτικο. Να το πούμε ότι το αυθεντικό αγιοργήτικο βγαίνει στην νεμαία. Μόνο στην νεμαία. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία κυκλοφορούν είναι... Μία απλή απομίμηση. Μία απλή απομίμηση. Λοιπόν, θα μας το ανοίξεις βεβαίως. Εννοείται. Και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μικρής ιεροτελεστίας, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε και τον ειδικό τρόπο που το ανοίγετε, που το μυρίζετε, που το κάνετε, που το ράνετε. Η αλήθεια ναι, είναι ότι υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το σερβίρισμα του κρασιού, είναι λεγόμενοι σομελιέ και υπάρχει μια ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα. Εδώ. Την οποία δεν την έχουμε, πρέπει να σου το πω αυτό. Εγώ βέβαια όταν βγαίνω θα σου δείξω και ακριβώς τι κάνω. Έτσι, όταν βγαίνω, δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη θελήσω να βγάλω έξω την Κωνσταντίνα και μου φέρουν το κρασί, θα σου δείξω ακριβώς τι αυτό, αλλά δεν έχω ιδέα για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν. Και εσείς, κυρία μου, να το πάρω αυτό από δίπλα. Ναι. Δεύτερη γενιά. Δεύτερη γενιά. Το κτήμα μας ξεκίνησε το 2005. Εδώ πέρα στην ΕΜΕΑ, από τον πατέρα μου, Χρήστος Μπαϊρακτάρης. Και ήμασταν αγρότες πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό και το κρασί που θα δοκιμάσετε είναι από τους δικούς μας αμπελώνες. Πρόσεξε, εγώ δηλαδή το κάνω και έτσι. Ναι. Το μυρίζω κιόλας. Έτσι, είναι από τα πιο βασικά, γιατί το κρασί πρέπει να τέρψει όλες τις αισθήσεις μας. Πρέπει να τέρψει και την όραση και την όσφρηση, προφανώς και τη γεύση, αλλά πρέπει να τέρψει και τον ήχο. Και γι' αυτό, στο τέλος πάντα, όλοι πριν δοκιμάσουμε, τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας. Εντάξει. Παλαιωμένο αγιοργήτικο, 100% από την ΕΜΕΑ. Το αγιοργήτικο έχει και μια δυνατότητα παλαίωσης πάρα πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το κρατήσετε στο κελάρι σας τουλάχιστον για 20 χρόνια. Εγγυόμαστε ότι θα παραμείνει ίδιο και θα γίνει και πολύ καλύτερο. Θέλω να κλείσουμε και πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε που μας υποδέχθηκες εδώ. Ένας υπέροχος χώρος και με τα βαρέλια. Εγώ προσωπικά έχω μπει σε αρκετούς χώρους, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η νοικοκυροσύνη του όλου χώρου. Η πανδημία πόσο σας έχει στριμώξει, σας έχει πιέσει, δεδομένου ότι είναι κλειστά όλα τα σημεία εστίασης εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πλήξει σε ένα επίπεδο παραπάνω από αυτό που μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο χώρος που βλέπετε εδώ πέρα είναι 100% επισκέψιμος και είχαμε τουλάχιστον 10.000 επισκέπτες ετησίως κάθε χρόνο, οι οποίοι έρχονταν όπως εσείς και δοκιμάζαν το κρασί, μπορεί να το συνοδεύανε και με κάποιο γεύμα. Οπότε, πέρα από το κομμάτι που μπορούμε να φανταστούμε, είναι πολύ βαθύτερο και δυστυχώς το κρασί δεν είναι κάτι το οποίο μένει ίδιο με το χρόνο και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Ισχύει όμως αυτό που λένε, ότι όσο μεγαλώνει το παλιό καλό κρασί. Λίγο εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, γεια σας. Εμείς έχουμε λίγη δουλίτσα εδώ και τα λέμε μετά.
Από τους γνωστούς μύθους που αναφέρονται στο αίμα του Ηρακλή, μετά τον άθλο του με το λιοντάρι και στον φλιάσιο ίνο που έπινε ο Αγαμέμνονας, μέχρι το ινοπαραγωγικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου που έδωσε το όνομα στην ποικιλία Γεωργίτικο, η Νεμαία, η φλιασία χώρα κατά την κλασική αρχαιότητα, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό και αυτονόητο ινικό προορισμό για κάθε λάτρη του κρασιού, ερασιτέχνη ή επαγγελματία. Η ιστορική αυτή πόλη, την οποία επισκεφθήκαμε, γυρίσαμε, έχει πολλά να διηγηθεί γύρω από το κρασί και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συχνά της αποδίδονται ονόματα όπως Μικρή Βουργουνδία και αυτό που σας είπαμε στην αρχή, Ελληνική Τοσκάνη. Εμείς βέβαια θεωρούμε μάλλον το αντίθετο, ότι η Τοσκάνη είναι η Νεμαία της Ιταλίας. Εκεί ανάμεσα στα βουνά που την περιτριγυρίζουν και σχεδόν την κρύβουν, απλώνεται ο μεγαλύτερος συγκεντρωτικός ελληνικός αμπελώνας, καλλιεργείται μία από τις πιο σημαντικές και από τις πιο προσφυλείς τοπικές ερυθρές ποικιλίες και αριθμούνται τα περισσότερα γειτονικά εινοποιεία. Εύλογα γεννιούνται ερωτήματα για το ποιες είναι οι δυνατότητες της Νεμαίας σήμερα και σε ποιο στάδιο βρίσκονται η παραγωγή και τα κρασιά. Εμείς ταξιδέψαμε μέχρι τους παραγωγούς, είδαμε τους αμπελώνες, δοκιμάσαμε τα κρασιά τους και στην επιστροφή τα συμπεράσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα κρασιά της Νεμαίας, σε συνδυασμό με τα ιστορικά μνημεία της περιοχής και τους μικρούς διάσπαρτους οικισμούς, αποτελούν μια πολύ καλή αφορμή για μια κοντινή απόδραση ή διαφορετικά ένα ορμητήριο για ινική εκδρομή και όχι μόνο. Αρχαία Νεμαία, το χωριό που βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Οι ντόπιοι το λένε Ηράκλειο. Εξάλλου, εάν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η αρχαία Νεμαία βρισκόταν στο Φλιάσιον πεδίο, δίπλα στον Ασοπό ποταμό. Το αρχαίο στάδιο και ο ναός του Δία είναι αναμφίβολα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Η θεμελίωση του ναού του Δία έχει μήκος 44,5 μέτρα και πλάτος 22. Οι κίονες έχουν ύψος 10 μέτρα. Η είσοδός μας στον αρχαιολογικό χώρο δεν κατέστη δυνατή, λόγω τι άλλο της πανδημίας. Φεύγουμε από την περιοχή με τελευταίο πλάνο, αυτό που αντικρίσαμε πρώτα. Αυτό που είδαν τα μάτια μας πριν μπούμε σε αυτή την πανέμορφη πόλη της Νεμαίας, την Παναγιά του Βράχου. Δώσαμε συγχρόνω στην υπόσχεση πως θα ξαναέρθουμε και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα για να ακολουθήσουμε έναν έναν τους άθλους του Ηρακλή, η μισή εκ των οποίων, ότι παράδοξο, ήταν σε περιοχές της Πελοποννήσου και μάλιστα εκεί γύρω από την Νεμαία. Κοιτώντας ψηλά σε αυτούς τους βράχους που θυμίζουν πολύ έντονα τα μετέωρα, νιώθεις το δέος και το βλέμμα του Δία πάνω σου. Γεια χαρά!